Πώς βλέπεις την ποιότητα της φετινής σοδειάς, τι προβλέπεις δηλαδή για τα κρασιά που θα βγουν? Είχαμε ένα σχετικά δροσερό καλοκαίρι, πανομοιότυπο με πέρυσι. Είχαμε μια ποιότητα κάποια δεκαετία ημερών λόγω της έλλειψης χειμώνα και φέτος. Βλέπω ότι υπάρχουν τραϊγανές καλές οξύτητες. Καλά, αυτό σημαίνει καλά αρώματα και καλή διάρκεια στον χρόνο για τα λευκά. Για τα κόκκινα είναι ακόμα νωρίς να πω. Καλά, βέβαια. Τα λευκά φαίνονται πολύ καλά. Φαίνονται καλά. Μπράβο. Πότε πιστεύεις ότι θα βγουν τα πρώτα φρέσκα κρασιά από εσάς? Κατά τις 20 νομίζω του Αγίου Δημήτρη περίπου θα είμαστε έτοιμοι με κάποια λευκά. Φρέσκα λευκά, ας πούμε, θα είμαστε του Αγίου Δημήτρη, θα είμαστε έτοιμοι. Με ποια κρασιά πιστεύεις? Συνήθως με το χτύμα λευκό και με το σοβινιό βγαίνουμε πρώτα, γιατί τα έχουμε τριγύσει και σχετικά νωρίς. Απόστολε, πώς βλέπεις την παραγωγή σου φέτος? Θα είναι μεγαλύτερη, ίδια σαν πέρσι, μικρότερη? Τα ίδια περίπου επίπεδα είναι με πέρυσι. Τα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι. Στη Σαντορίνη πώς πήγες? Σαντορίνη με λίγο λιγότερο σταθμίδι, γιατί υπήρχαν προβληματάκια, αλλά καλή ποιότητα. Είσαι ευχαριστημένος δηλαδή? Είμαι ευχαριστημένος, είμαι ευχαριστημένος. Γι' αυτό και κάνουμε και ένα δεύτερο πείραμα. Ετοιμάζουμε και την κάναβα κάτω. Ναι. Μια χαρά. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να περιμένουμε γύρω στις... Εγώ τελειώνω 25 με 20-25. Ναι. Σεπτέμβρη με την Μαυροκουντούρα. Εκεί θα ξέρουμε. Δηλαδή πρέπει να έρθει όπως του σειρά, που είναι τέλος του μήνα, για να έχω, ξέρεις, την πλήρη εικόνα. Ναι, την πλήρη εικόνα. Αλλά δεν θέλω άλλες ζέστες. Για να πάω σε καλές οριμάνσεις στο σειρά. Όσο πιο δροσερός είναι ο Αύγουστος και ήρεμος, τόσο καλύτερη, τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος περκασμού του σειρά και τόσο καλύτερη η ορίμανση. Είναι πολύ σημαντικό.